Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου εδώ στη Βέρεια. Κοντά μου είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Τάσος Μπαρτζόκας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια πολύ σημαντική σήμερα μέρα. Τα συναισθήματα ανάμεικτα για την Ελλάδα. Γιορτάζουμε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Έτσι. Αλλά συνάμα θρηνούμε γιατί η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε τζαμί. Θέλω να δώσετε το δικό σας μήνυμα σε μια εποχή που σίγουρα είναι κρίσιμη, καθώς η τουρκική προκλητικότητα είναι στο έπακρο. Λοιπόν, ως νέος άνθρωπος έχω να δηλώσω για τη σημερινή ημέρα ότι μετά από 46 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας πρέπει καθημερινά να παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε για περισσότερη δημοκρατία. Αυτό είναι το θετικό μήνυμα της ημέρας, αυτή είναι η χαρούμενη πλευρά της ημέρας. Δυστυχώς έχουμε και την πολύ άσχημη πλευρά της ημέρας, γιατί αυτοί οι οποίοι πριν 600 χρόνια βεβήλωσαν την Αγία Σοφιά μας, το κάνουν για άλλη μια φορά σήμερα. Αυτό το οποίο όμως θα πρέπει να καταλάβουν πολύ καλά και αυτοί και όλοι όσοι ενδεχομένως στηρίζουν τις πράξεις αυτές με την ανοχή τους, ότι στην Αγία Σοφιά θα βασιλεύει πάντα η Παναγία και κανείς άλλος. Και αυτά που είπε ο Μητροπολίτης μας σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει όλοι να τα σπαζόμαστε και να τα ακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Αλλά πριν κλείσουμε, θα ήθελα να συμπληρώσω μία ερώτηση. Τι σημαίνει η σημερινή μέρα για τη χριστιανοσύνη? Ο λόγος του πατέρα Δεσπότη ήταν πύρινος. Είπε ότι ο Ερντογάν προσκυνά με στην Αγία Σοφιά. Ναι. Μας την παίρνει λοιπόν ή προσκυνά? Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Σεβασμιότητος και εγώ πιστεύω ότι με αυτή τους την κίνηση δεν μπορούν να καταλάβουν μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Βεβηλώνεται το σύμβολο της χριστιανοσύνης. Όπως είπε και ο Μητροπολίτης εδώ στον Ιερό Ναό στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου εδώ στη Βέρεια. Θρηνούμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει έτσι και η δύναμη του ελληνισμού να πούμε ότι ο Ερντογάν προσκυνά την Αγία Σοφία, προσκυνά το σύμβολο του χριστιανισμού. Το δικό σας μήνυμα ποιο είναι? Σήμερα είναι η μέρα θλίψης και περισυλλογής για τον ελληνισμό, για τη χριστιανοσύνη, για το έθνος μας. Ήρθαμε σήμερα όλοι μαζί να ψάλουμε στην υπεραγία Θεοτόκο. Και αυτό που έχω να πω σήμερα είναι ότι η Ερντογάν, άθλια, μουσουλμάνε, προσκύνα στο σύμβολο της χριστιανοσύνης, μέσα στην Αγία Σοφία, τη δικιά σου θρησκεία και προσκύνα το μεγαλείο της χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας. Τέτοιες ενέργειες, όπως είπατε, βεβηλώνουν πραγματικά το σύμβολο της Ορθοδοξίας, αμαυρώνουν μια μακραίωνη ορθόδοξη ιστορία. Νομίζω όμως ότι σύντομα ο Ερντογάν και ο θλιβερός λαός του τουρκικός θα πάρουν το μήνυμα από τον ελληνισμό και από τη χριστιανοσύνη ότι οι πανανθρώπινες αξίες δεν μπορούν να υποκύψουν στα όπλα και στη δύναμη ενός έθνους το οποίο δεν έχει καμία αξία και καμία προοπτική. Τι γίνεται με την προκλητικότητα της Τουρκίας? Βλέπουμε ότι ο τουρκικός στόλος είναι έτοιμος να μπει σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Βλέπουμε ότι η χώρα μας περνά μια κρίση. Η χώρα μας δεν περνάει καμία κρίση. Η χώρα μας είναι ισχυρή, είναι δυνατή. Είναι έτοιμος ο ελληνικός λαός? Είναι έτοιμος ο ελληνικός στρατός? Και ο ελληνικός στρατός είναι έτοιμος και ο ελληνικός λαός είναι έτοιμος. Η τουρκική προκλητικότητα θα μείνει μόνο στα χαρτιά, στη θεωρία και στις επιδιώξεις των Τούρκων. Δεν θα μετουσιωθεί ποτέ σε πράξη, γιατί γνωρίζει καλά ο Τούρκος, ο άθλιος Ερντογάν, όπως είπα και προηγουμένως, ότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Η Ελλάδα είναι έτοιμη, είναι δυνατή και οποτεδήποτε χρειαστεί θα υπερασπιστεί μέχρι θανάτου τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Να είναι σίγουρος ο ελληνικός λαός ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πράξει και ο ελληνικός στρατός τα δέοντα και δεν θα αμφισβητηθεί σε κανένα σημείο η ελληνική εδαφική κυριαρχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.